τώρα, όπως και κάθε Παρασκευή, θα ασχοληθούμε με τον χώρο της ναυτιλίας και όπως και κάθε Παρασκευή έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιάννη Φαράκλα, αναλυτή από το All About Shipping, αλλά αυτή τη φορά εδώ ζωντανά στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήλθατε. Καλησπέρα σας και Χριστός Ανέστη σε όλους και όλες σας. Λοιπόν, χρόνια πολλά και σε εσάς, Χριστός Ανέστη. Πάμε να ξεκινήσουμε κατευθείαν με τα νέα από τον χώρο της ναυτιλίας. Να μας πείτε τι εξελίξεις νεότερες έχουμε αυτή την εβδομάδα. Και θα ήθελα να ρωτήσω, αν συμμερίζεστε την άποψη πολλών αναλυτών, το διάβασα και σήμερα στην ανάλυση που κάνει η Μουνδρέας, αναφέρεται και σε συγκεκριμένους αναλυτές από την BIMCO, τον κύριο Πίτερ Σάντ, όπως λέει, όπου αναφέρουν ότι πια υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι το δεύτερο εξάμηνο φέτος θα δούμε και τα πρώτα δειλά σημάδια ανάκαμψης για την ναυτιλία. Συμφωνείτε εσείς με αυτό? Καταρχάς, επιτρέψτε μου να διαφωνήσω. Ναι. Διαφωνώ ριζικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά και στο short term, αυτό το τελευταίο δίμηνο, τρίμηνο αν θέλετε, με την πορεία της αγοράς. Ναι. Δεν είναι μόνο το BDI σε ποιο level βρίσκεται, δεν είναι μόνο το overcapacity, υπερπληθώρα πλοίων, αλλά είναι και πολλά γεωπολιτικά θέματα τα οποία επηρεάζουν δυσμενώς την ναυτιλία. Οι ευρύτερες εξελίξεις. Βεβαίως. Λοιπόν, όταν λοιπόν θα ξέρετε την παροιμία ότι some people feel the rain, others just get wet. Με θερμινευόμενο βρεγμένο στη βροχή δεν τη φοβάται. Αλλά άλλοι που έχουν την προστασία θα σωθούν. Οι ελάχιστοι. Πάμε για την ναυτιλία των ολίγων. Οι αναλυτές αυτοί οι οποίοι εδώ και 15-20 χρόνια λένε το κοντότος και το μακρύτος, the long and short, να το πούμε και έτσι. Αλήθεια, όταν θα κάνουν όλοι αυτό που λένε οι αναλυτές, πάλι θα πέσουμε όλοι σε μία πόρτα πάνω και θα συνοθούμε. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα Baltic Dry Index στις 890 περίπου μονάδες, χαροπαλεύει πάνω-πάνω, πάει 12-13 μονάδες, πέφτει 3-4 μονάδες. Και επίσης έχουμε και πρόβλημα και με τα υγρά φορτία, το Baltic Dirty Dry Index και το Baltic Clean Tanker Index και αυτά είναι χαμηλά, είναι γύρω σε 620 η μία ομάδα, 615 η άλλη, το ότι κάνει τα πετρέλαια. Εννοείται με φορτίο πετρέλαιο, ναι, να καταλάβουμε κι εμείς. Τα πετρέλαια, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας στην ναυτιλία και... Και σας έχω ακούσει πάρα πολλές φορές να μιλάτε κάθε Παρασκευή εδώ από το SBC όπου έχετε το βήμα και εδώ βάζετε και στην κουβέντα και το τι γίνεται και με την Ελλάδα όσον αφορά το θέμα. Η Ελλάδα είναι ένας σημαντικός παράγοντας. Υπάρχει, όπως ξέρετε, μία ανενεργός κατάσταση, θα έλεγα, ιδιαίτερα για την Ελλάδα και πιο πολύ για το Αιγαίο. Πετρέλαια, ελπιδοφόρα, κοιτάσματα πετρελαίων έχουμε στο Ιόνιο. Αυτό είναι αποδεδειγμένο. Θα δείτε και τώρα που θα βγουν οι διαγωνισμοί τελικοί, οι προσφορές για τα πετρέλαια και απάνω στα Ιωάννινα και στο Κατάκολο και κάτω στον Πατραϊκό κόλπο. Πετρέλαια έχουμε σε όλη αυτή την περιοχή της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης των 200 μιλίων, όπου δεν υπάρχει αυτή, υπάρχει η Μίντια, η μεσαία γραμμή. Υπάρχουν πετρέλαια βεβαίως νοτίως της Κρήτης, ανατολικώς της Κρήτης και βέβαια πρέπει να εντείνουμε και τις προσπάθειές μας. Δεν είναι τόσο ελπιδοφόρο το Αιγαίο, λόγω είναι πολύ έξοδες οι δαπάνες, αλλά πιστεύω ότι και εκεί θα μπούμε μέσα δυναμικά να γίνουν οι έρευνες, οι σεισμογραφικές, μετά οι γεωτρήσεις για να έχουμε τα πετρέλαια. Πρέπει να διαφυλάξουμε ως κόριο οφθαλμού αυτές τις βραχονισίδες μας και ιδιαίτερα το σύμπλεγμα των 14 βραχονισίδων και μικρών νησίδων που είναι στο Καστελόριζο δίπλα, με την Στρογγύλη, την εσχατιά της Ελλάδος μας, το ανατολικό κομμάτι αυτό, ότι εκεί, αν δεν είμαστε σε εγρήγορση, θα έχουμε περιπέτειες με την Τουρκία. Το δίκαιο τόσο του Καράκας όσο και του Μοντέγκο Μπέι είναι μαζί μας. Η Ελλάδα διαθέτει, γιατί λίγοι το γνωρίζουν αυτό, και εδώ και στο εξωτερικό, το Ελληνικό Ινστιτούτο Ήδα των Ανθράκων, το οποίο είναι πάρα πολύ καλά οργανωμένο και έχει τη δυνατότητα με την κατάλληλη αρρωγή από μέσα και από έξω να κάνει θαύματα. Τώρα, ορμόμαι και εγώ από το τελευταίο κομμάτι μας για τους δείκτες, το πετρέλαιο, το dry και το clean. Εδώ θα κάνω εγώ ένα ανάποδο ερώτημα και σε εσάς. Μήπως υπάρχουν και άλλοι λόγοι που δεν μας επιτρέπεται πλέον της υποτιθέμενης διενέξεως με την Τουρκία για την οριοθέτηση της αποκλειστικής μας ζώνης και των 6-12 μιλίων και άλλοι λόγοι. Μήπως κάποιοι οι οποίοι μεταφέρουν πετρέλαιο κάθονται εκεί καλά που κάθονται? Μήπως δεν σκέφτονται το τελικό όφελος της πατρίδος μας θα είναι να εξάγουμε το πετρέλαιο? Πάλι θα φορτώνουν τάγκες
προσέξτε αυτό το σημείο. Mm-hmm. Γιατί πολλοί μεταφέρουν και γιατί όχι και βγάζουν χρήματα από τα πλοία που μεταφέρουν το πετρέλαιο. Με δεδομένα λοιπόν, κύριε Φαράκλα, και τα προβλήματα και το γεωπολιτικό παιχνίδι που υπάρχει και το οποίο μας αναφέρατε, ρεαλιστικά πότε θα μπορούσαμε να προσδοκούμε ωφέλη πραγματικά από κάτι τέτοιο? Αυτό είναι σε μια εις βάθος χρόνου προσπάθεια μεγάλη, ναι. Διότι εδώ έχουμε να κάνουμε και με μεγάλα βάθη. Είναι πάρα πολλά τα θέματα. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι εάν γίνει μια ατζέντα, αποφασίσει επιτέλους η ελληνική κυβέρνηση, η οποία δύο πράγματα πρέπει να κάνει, έναν μόνιμο υφυπουργό ναυτιλίας και πλέον και έναν μόνιμο υφυπουργό ενέργειας. Ναι. Να μην αλλάζει η πολιτική της πατρίδας μας ανάλογα με ποιος ανεβαίνει και κατεβαίνει την κυβέρνηση. Mm-hmm. Αν έχουμε αυτά τα δύο, οι δύο αυτοί κλάδοι θα έχουμε μια κάθετη παραγωγή, διότι θα μπορούμε και πετρέλαιο να βγάζουμε, να καλύψουμε ανάγκη μας και να το εξάγουμε, και την ναυτιλία μας να την προσέχουμε. Και θα δημιουργηθούν και πολλές θέσεις εργασίας από τα drill ships, τα supply ships, τις πλατφόρμες πετρελαίου. Μην ξεχνάτε ότι ο Σκαραμαγκάς ήταν ο πρωταθλητής στην Μεσόγειο και ιδιαίτερα στην Ανατολική Μεσόγειο στην επισκευή και μετασκευή από πλατφόρμες πετρελαίου. Mm-hmm. Ναι, λοιπόν, έτσι είναι. Βέβαια, όλα αυτά, όπως μας είπατε, θα πρέπει να τα δούμε σε βάθος χρόνου και αν όλα πάνε κατευχήν. Τώρα, πριν πάμε στην ιδιοσιογραφία την ελληνική όσον αφορά την ναυτιλία, θέλω λίγο να επανέλθουμε στο πρώτο θέμα, όπου μας είπατε ότι διαφωνείτε με αναλυτές οι οποίοι προβλέπουν διάφορα και βελτίωση της κατάστασης όσον αφορά την ναυτιλία. Οπότε, εσείς μια ουσιαστική μεταστροφή στον κλάδο πότε τη βλέπετε? Και με βάση ποιων εξελίξεων? Υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν πλατφόρμες, δηλαδή θα υπάρξει ένας όρος της ποσοστίας αυξήσεως του τονάζ. Ναι. Σημαντικό αυτό. Εντάξει. Δεύτερον, θα έχουμε θέματα απόσυρσης πλοίων, π.χ. τάγκες, άλλα πλοία τα οποία δεν είναι εναρμονισμένα με τις οικολογικές συνθήκες, καταλάβατε. Mm-hmm. Και το καλύτερο που έχω να πω είναι ότι στο 2020, το νωρίτερο, θα περιμένουμε μια πραγματική και ουσιαστική ανάκαμψη, ναι, της ναυλαγοράς. Μάλιστα. 2020 το νωρίτερο, όπως είπατε, για να μιλάμε για ουσιαστική ανάκαμψη. Τώρα, πάμε να δούμε τι γίνεται στην ελληνική ιδιοσιογραφία όσον αφορά το κομμάτι της ναυτιλίας. Και θέλω να ξεκινήσουμε από τον ΟΛΠ, τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιά, ο οποίος αναμένεται να εγκαινιάσει τη νέα του προβλήτα. Βεβαίως. Επιτέλους, πάμε σε κάτι θετικό. Ο ΟΛΠ θα εγκαινιάσει στο τέλος του μηνός, αν δεν απατώ, 27 Μαΐου, mm-hmm, το δεύτερο μεγάλο τέρμιναλ των επιβατών του, και με την ολοκλήρωση αυτή και το καινούριο που θα γίνει στο τέλος του έτους, θα έχουμε δυνατότητα για υποδοχή 25.000 επιβατών την ημέρα. Μάλιστα. Ο Πειραιεύς εξελίσσεται στο μεγαλύτερο επιβατικό hub όλης της περιοχής. Και κόμβος. Βεβαίως. Και αν η υποδομή, η υπέρηξη υποδομή, γιατί δεν είναι μόνο να έχουμε το τέρμιναλ, δεν είναι μόνο να έχουμε ένα ωραίο μέγαρο μουσικής, να έχουμε και τους δρόμους προσπέλασης. Να προσπαθήσουν το Υπουργείο, το αρμόδιο, να καθαρίσει τους δρόμους, οι Δήμοι τα ίδια, και να μην βλέπουμε αυτό το έσχος που βλέπουμε. Είμαστε, mm-hmm, στην αρχή της τουριστικής περίοδου. Τα έργα γίνανε. Αλλά πρέπει να υπάρχει ένας συντονισμός. Είναι θετικότατο αυτό το οποίο γίνεται. Όπως και βεβαίως πιστεύω ότι και η επίσκεψη του Πρωθυπουργού μας στην Κίνα, mm-hmm, που ξεκινάει σε 48 ώρες περίπου, 15 με 19 του Μαΐου, μαζί με την αρρωγή της ομάδος των Υπουργών Ανάπτυξης και ιδιαίτερα Ναυτιλίας, μήπως καταλάβουν οι Κινέζοι, γιατί στο 1,3 δις έχουν πολλά εκατομμύρια πλουσίων οι οποίοι μπορεί να έρχονται ως τουρίστες εδώ, mm-hmm, που έχουμε ήδη δημιουργήσει καλές σχέσεις. Αυτό είναι ένα πολύ δυνατό πράγμα. Πρέπει να το εξετάσουμε. Όπως και επίσης, μιας που πάνε εκεί, ας έρθουν οι Κινέζοι, αφού εμείς δεν είμαστε ικανοί και βγάζουμε τα μάτια μας, που λέει και ο συνάδελφος κ. Στομάκος, να αναλάβουν το έτερο ναυπηγείο. Να χτίζουμε τα πλοία εδώ πέρα. Mm-hmm. Ας τα πούμε επιτέλους τα πράγματα με το όνομά τους. Λοιπόν, θα βάλουμε μια ανωτελεία, γιατί θα πρέπει τώρα να πάμε να δούμε κάποιες σύντομες πληροφορίες και την κίνηση των αγορών και επανερχόμαστε αμέσως. Λοιπόν, επανήλθαμε κυρίες και κύριοι για το τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Συνεχίζεται εδώ στο στούντιο η κουβέντα μας για τον χώρο της ναυτιλίας. Πάντα μαζί μας ο κύριος Γιάννης Φαράκλας, αναλυτής από το All About Shipping. Και κύριε Φαράκλα, θέλω να μείνουμε λίγο στα εγχώρια και μου μιλάγατε προηγουμένως για μια, έτσι, για τα τεράστια προβλήματα μάλλον που αντιμετωπίζει μια ένωση. Μιλάμε για την Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματικών Τουριστικών Ημερησίων Σκαφών και θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό. Αυτή η ένωση
Πενετής είναι τα αρχικά και ακούγονται πάρα πολύ έβηχα. Έχει ένα μεγάλο θέμα. Δεν υπάρχει κανένα νομοσχέδιο που να καλύπτει αυτή την ένωση, η οποία είναι ο τρίτος πυλώνας του ναυτιλιακού μας τουρισμού. Όλα αυτά τα 500-600 τουλάχιστον ημερόπλια, τα οποία κάνουν ημερήσιες κρουαζιέρες, διεκπεραιώνουν από στεριά σε στεριά, από στεριά σε νησιά, εκατοντάδες, εκατομμύρια τουρίστες τον χρόνο, είναι στον αέρα. Ναι, το οποίο αυτό συμβαίνει τώρα, συνέβαινε πάντοτε και γιατί? Δυστυχώς συμβαίνει, διότι δεν κάθονται, δεν ομονοούμε οι Έλληνες, με μόνο ακτοπλοεία, μόνο κρουαζιερόπλοια, μόνο γιότ, και δεν καθόμαστε να δούμε την ουσία. Δηλαδή, εσείς φανταστήκατε αν δεν υπάρχουν λεωφορεία και πούλμα να μεταφέρουν τους τουρίστες από το ένα μέρος στο άλλο. Το ίδιο συμβαίνει στη θαλάσσια προσπέλαση αυτή. Ο θαλάσσιος τουρισμός, η αξιοποίησή του από τους ανθρώπους αυτούς που είναι επαγγελματίες και έχουν τα σκάφη, τα οποία νοικιάζουν σε groups εκατομμυρίων ανθρώπων που έχουν από όλο τον κόσμο, είναι λυπηρό το φαινόμενο. Και οι οποίοι δηλαδή δρούν υπό ποιο καθεστώς? Με σαβετζίδικες προχειρότητες της Ελλάδος. Ναι. Ακόμα να φανταστείτε ότι είμαστε η πρώτη ναυτιλία στον κόσμο και παραπονούνται δικαίως, και αυτό το πιστοποιώ και προσωπικά από προσωπικές μου εμπειρίες, ότι δεν υπάρχει ο ελληνικός νεογνώμονας και πάμε στους ξένους νεογνώμονες για να εκδώσουν τα πιστοποιητικά αξιοπλοείας αυτών των πλοίων. Δεν υπάρχει καμία μέρημνα, γιατί είναι και λεπτή θέση, προσέξτε, είναι ημερόπλια, για το θέμα της συνθέσεως των πληρωμάτων. Εντάξει. Δεν έχει γίνει πρόβλεψη καμία, καλό όλους τους λιμενάρχες, όλο ποιον θέλει εδώ λάει. Υπάρχουν θέσεις ελιμενισμού για αυτά τα ημερόπλια. Και τέλος, κανένας τους δεν σκέφτηκε να τους βάλει στα ΕΣΠΑ μέσα του 2007 με 2015, να μπορέσουν και εκείνοι να ανανεώσουν, να βελτιώσουν και να βελτιωθεί και η εικόνα μας στους επιβάτες που είναι κατά κύριο λόγο τουρίστες. Μιλάμε για εκατομμύρια. Τα διαφυγόντα κέρδη για τις δύο πλευρές είναι τεράστια. Θα πρέπει λοιπόν εδώ και τώρα να λυθεί το θέμα της Πενετής, της Πανελλήνιας αυτής Ένωσης των Επαγγελματιών. Δεν είναι αναψυχής σκάφη για να περάσει. Εδώ εξυπηρετούν συμφέροντα της πατρίδος μας. Το οποίο από πλευράς κυβέρνησης έχει μπει καθόλου στην ατζέντα, γνωρίζετε, υπάρχει μια μέρημνα για να συζητηθεί τουλάχιστον από εδώ και στο εξής να βρεθεί μια λύση? Πιστεύω με αυτά τα οποία λέμε να συγκινηθούν, ναι, και παράλληλα με τα ταξίδια που εξαγγέλλονται στην Κίνα, που είναι πολύ σωστά βέβαια εδώ του Πρωθυπουργού, που θα συνοδεύεται και από αρμόδιο υπουργό που πιστεύω ναυτιλίας και ανάπτυξης, να καθίσουν κάτω να το λύσουν. Δεν υπάρχει ολιγορία εδώ. Επαναλαμβάνω, προκαλώ ευγενώς, γιατί έχω προσωπική θέση, όντας το παρελθόν σύμβουλος στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, εντάξει, και αποχωρήσας απλήρωτος, δεν μπορεί να βγάλεις άκρη με τους συμπατριώτες σου, κατέστρεψαν κυριολεκτικά αυτή την ένωση. Και όποιος θέλει να το πει δημόσια. Και μιλάμε, όπως είπατε, για τουλάχιστον 600 σκάφη, έτσι? Βεβαίως. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό και για την ελληνική οικονομία. Θα ήθελα όμως να πάμε σε κάτι πιο θετικό. Μιλήσαμε προηγουμένως για τον ΟΛΠ, όπου γενικά βλέπουμε ότι μπαίνει σε έναν δρόμο. Αλλά θέλω να πάμε και σε μια εκδήλωση παγκοσμίου εμβέλειας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Ίδρα τον ερχόμενο μήνα. Στις 7 λοιπόν με 9 Ιουνίου, στην Ίδρα, η WISTA Ελλάς, το Women's International Shipping and Trading Association, οργανώνει το 5ο WISTA Med στην Ίδρα. Είναι μεγάλη μας τιμή που οι καπετάνισσές μας, ας το πούμε έτσι, της στεριάς και της θάλασσας, ξαναδιοργανώνουν ένα ακόμα μεγάλο συνέδριο μετά από το παγκόσμιο συνέδριο που έγινε στις 29 Σεπτεμβρίου του 2010 και διήρξε 3 μέρες και άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις, όχι μόνο μεταξύ των συνέδρων και των ακροατών, αλλά ακούστηκε σε όλο τον κόσμο. Αυτό λοιπόν το συνέδριο δεν πρέπει να το χάσουμε καθόλου, να το εκμεταλλευτούμε. Έρχονται γυναίκες από όλο τον κόσμο, όχι μόνο από τη Μεσόγειο. Έχω πληροφορηθεί, έχουν και γυναίκες από παντού, διότι βλέπουν ότι οι Ελληνίδες έχουν πετύχει το στόχο τους. Σιγά σιγά οι γυναίκες της θάλασσας ενδυναμώνουν τις κατά βάση ναυτικές μονάδες της ναυτιλίας. Γιατί μην ξεχνάτε, λέγαμε ναυτικό απομαχικό ταμείο, Seaman Special Fund. Τώρα είναι Seafarers πια. Έχουν αλλάξει παρονομαστές. Οι γυναίκες μας αποδίδουν πάρα πολύ καλά, όπως ξέρετε, σαν τραπεζίτσες, δικηγόροι και πάρα πολλά πλέον ότι είναι εφοπλιστίνες, ναυλομεσίτριες. Ένα θετικό πράγμα και είναι διεθνούς εμβέλειας
το capability των Έλληνων γυναικών. Λοιπόν, κύριε Φαράκλα, με ενημερώνω ότι δυστυχώς έχουμε μόλις ένα λεπτό και θα ήθελα κλείνοντας να πάμε λίγο στις ευρύτερες εξελίξεις και να μας ξεκαθαρίσετε λίγο την κατάσταση όσον αφορά τη χρηματοδότηση των ναυτιλιακών εταιριών και τι γίνεται με τις γερμανικές τράπεζες. Κοιτάξτε, οι γερμανικές τράπεζες απεδότησαν σε έναν αγώνα να κοντράρουν τις βρετανικές τράπεζες και άλλες. Πέσανε λοιπόν, δεν ξέρανε και την πατήσανε. Προηγουμένως είπατε ότι λένε οι αναλυτές ότι το δεύτερο τρίμηνο του 2013 κτλ. Μα να σας πω κάτι. Αν βγω εγώ και πω ότι ξέρετε, το 2015 τρέξτε να χτίσετε βαπόρια. Δεν θα τρέξουν όλοι μαζί να χτίσουν βαπόρια. Αυτά μένουν. We keep them on our chest. Τα έχουμε δίπλα μας, δεν είναι τα χαρτιά μας. Δεν λέμε τι θα γίνει. Κανείς καθηγητής πανεπιστημίου δεν μας είπε ότι θα κάνουμε λεφτά. Ο ναυλομεσίτης, εγώ πουλώ και εσύ αγόραζε. Είναι απλές θέσεις. Ο καθένας αναλυτής προσπαθεί να δείξει τι θέλει. Πιστεύω ότι θα συναντηστούν με τα θέματα που σας ευχαριστώ, τα οποία με προκαλέσατε ευγενώς να θίξουμε, να καταλάβουν να φτιάξουμε το Πενετής, τα πετρέλαιά μας, και εύχομαι στις γυναίκες να πάνε καλά και στο ταξίδι του Πρωθυπουργού στην Κίνα να πάει ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, κύριε Φαράκλα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα έχουμε επόμενη ευκαιρία να τα πούμε πιο αναλυτικά και με περισσότερο χρόνο. Σας ευχαριστούμε σήμερα.